Έχουμε ζεθεί με την Εύβοια, με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Προσπαθούν να σπάσουν μια πόρτα. Καθώς πλησιάζει η φωτιά σε ένα σπίτι πάνω, πες μας τι γίνεται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα, γι' αυτό πάνε να σπάσουν την πόρτα. Την πόρτα, γιατί θεωρούν ότι μέσα υπάρχουν φλόγες. Θέλουν να τις σβήσουν. Αυτή την ώρα κάνουν μια ολόκληρη επιχείρηση. Δεν είναι πυροσβεστικοί, είναι υδροφόρες στο σημείο. Συμμετέχουν και. Και ο άνδρας πολιτικής προστασίας, βλέπουμε. Ακριβώς, η πολιτική προστασία. Είναι τρεις υδροφόρες εδώ, προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα. Μισό λεπτό να καταλάβουμε πάνω. Η φωτιά έχει περικυκλώσει το σπίτι, επειδή εμείς βλέπουμε μόνο την πόρτα. Έχει περικυκλώσει το σπίτι. Είχε καεί το κάτω τμήμα και τώρα προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα όπως βλέπετε. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα εγκλωβισμένος. Δεν το γνωρίζουμε αυτή την ώρα και ρωτήσαμε. Για να προσπαθούν με τόση αγωνία να σπάσουν την πόρτα, ώρα τώρα, όσο βλέπαμε το ρεπορτάζ, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Όπως και γίνει και χθες σε μια αντίστοιχη εικόνα που μας μετέδιδε ο Νίκος Κοφάντης από την Βαριμπόμπη. Για να προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα, η οδηγία είναι όταν θεωρείται ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα κατάκητος εγκλωβισμένος ή που είχε μείνει και κυκλώθηκε από τη φωτιά, σπάστε την πόρτα, μπείτε μέσα. Γι' αυτό σε ρωτώ. Δεν μας έχουν απαντήσει τώρα πώς προσπαθούν μέσα στη και να τεκούρει να πούν. Βλέπετε λοιπόν με ένα σφυρί και ένα τεκούρι που προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα. Είναι κάποιος άνθρωπος μέσα, ξέρουμε. Ναι. Όχι, δεν μας έχουν πει κάτι. Δεν έχουν πρόσβαση στο διαμέρισμα, μας λένε. Βλέπετε την επιχείρηση που γίνεται αυτή την ώρα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υποψιάζονται ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα ενώ φλέγεται το σπίτι. Γι' αυτό και με τόση αγωνία προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα, να τη σπάσουν, να τη ρίξουν, να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του φλεγόμενου σπιτιού, ώστε αν υπάρχει κάποιος να τον σώσουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί πάνω, αυτές τις τιμές, αυτές τις δύσκολες ώρες, είπε νωρίτερα ο Νίκος Χαρδελιάς, 118 τα πίνα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Ο μέγιστος στόχος είναι να σωθούν, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι και από την Ομαρχία Βιωτίας. Βλέπουμε από την πολιτική προστασία, εθελοντές. Τι λένε? Δεν σας ακούω. Τι λένε πάνω? Κάτι είπε ένας εθελοντής, δεν ξέρω ποιος ήταν, πυροσβέστης. Κάτι τους είπε. Δεν ακούγεται δυστυχώς. Υπάρχει άνθρωπος μέσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Άρα γιατί προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα? Δεν μας λένε δυστυχώς. Ψάχνουν αυτή τη στιγμή. Μέσα εκεί από ό,τι λένε δεν υπάρχει κάποιος. Πιθανότατα να έχουν υπόνοιες λοιπόν. Μπορεί να ανοίξει το πλάνο πάνω Γαρουφαλιά να δούμε το σπίτι που καίγεται και την γύρω περιοχή.